η πλειοψηφία για την έγκριση αυτής της συμφωνίας υπάρχει. Είναι και δεδηλωμένη δημόσια από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα από το ποτάμι και από πολλούς μεμονωμένους βουλευτές. Αυτή η δήλωση του Νίκου Κοτζιά προκάλεσε την έκρηξη του εκπροσώπου τύπου των ΑΝΕΛ με τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να βρίσκονται για άλλη μια φορά στα χαρακόμματα. Ακόμη μια φορά, με τις δηλώσεις του, ο κύριος Κοτζιάς προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην κυβερνητική συνεργασία. Όσον αφορά τα θέματα της Βουλής, κατανοούμε ότι δεν γνωρίζει τις διαδικασίες, διότι ουδέποτε υπήρξε εκλεγμένος βουλευτής απευθείας από το λαό. Κρίμα. Η διχοτόμηση των ΑΝΕΛ έχει προκαλέσει αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αφού κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα αντιδράσει ο κυβερνητικός εταίρος όταν θα έρθει το ονοματολογικό στην Ελληνική Βουλή. Τα σενάρια για κοινή κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ δίνουν και παίρνουν. Πιστεύει ότι μπορεί να γίνει συζήτηση, αυτό. Κοινόψηφο δέλτιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ναι, κοινόψηφο δέλτιο σε μια βάση αυτό. Έχει συζητηθεί παλαιότερα, όπως επίσης έχει συζητηθεί και αυτό το έχω πει και άλλη φορά εδώ στο σταθμό σας και για νέο σχηματισμό που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο. Λίγο νωρίτερα, η ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη, μιλώντας στο Κοινοβούλιο των Σκοπίων, ήταν σαφής για τη στάση του κόμματός της. I would like also to point out that we don't recognize the existence of Macedonian nationality and the existence of Macedonian language. I come from Macedonia and I declare that in my country, my party will not vote in favor of the Prespa agreement. Μέσα σε αυτό το κλίμα πληθαίνουν οι φωνές ακόμα και εντός ΣΥΡΙΖΑ για το ενδεχόμενο να στηθούν τριπλές κάλπες το Μάιο. Η ώρα τους είναι κατά τη γνώμη μου το τέλος της τετραετίας, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός, δηλαδή του χρόνου σε ένα χρόνο από σήμερα. Σε κάθε περίπτωση τώρα για να μην μελλοντολογούμε, μπορεί να γίνουν, υπάρχουν πιθανότητες. Το Μάιο, όλες μαζί. Για μελλοντική συμπόρευση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας είχε μιλήσει στο παρελθόν ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Έχουν συμφωνήσει και οι δύο σταματωμένα πλεονάσματα έως το 2060 και έχουν πει ότι θα τα τηρήσουν. Οι εκλογές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στη χρονική στιγμή που θα κρίνει ο ίδιος ότι τον βολεύουν. Περισσότερο. Θα έχει τη μικρότερη εκλογική ήττα για να έρθει στο προηγούμενο. Σκηνικό ανακατοσούρας κυριαρχεί και στην Ένωση Κεντρών με τον βουλευτή του κόμματος Γιάννη Σαρίδη να απειλεί με έξοδο από το κόμμα, ενώ οι φήμες για προσχώρησή του σε άλλη κοινοβουλευτική δύναμη δεν σταματούν να υπάρχουν. Συνδεόμαστε κυρίες και κύριοι με τον Αντώνη Ατζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Αντώνη, βλέπουμε ότι άναψαν τα αίματα μετά από αυτή τη δήλωση του κ. Κοτζιά για μία ακόμη φορά στον κυβερνητικό συνασπισμό, όπου φαίνεται ότι στο Μαξίμου χτίζουν μία στρατηγική εν ώψη της κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών στην Ελληνική Βουλή. Όποτε αυτή έρθει, θα δούμε σε λίγο ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα. Και στο πλαίσιο αυτό πληθαίνουν και οι επαφές Τσίπρα-Καμένου. Οι επαφές των δύο αρχηγών είναι καθημερινές, όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά. Είχαν την ευκαιρία να τα πούν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η σχέση παραμένει καλή. Ο κύριος Τσίπρας μας έλεγε να ακούει τον Πάνο Καμένο. Όμως του επισημαίνει ένα πράγμα. Τι του λέει? Του λέει πως η Συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να προχωρήσει σε κάθε συνάντηση που κάνουν. Τώρα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν να μην ανησυχούν από τις απειλές του Πάνου Καμένου, γιατί αυτό που λένε είναι ότι η απώλεια της δεδηλωμένης διαπιστώνεται μόνο στη Βουλή, και στις κλειστές συσκέψεις που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου διαπιστώνουν τρία πράγματα. Πρώτον, αν η Νέα Δημοκρατία καταθέσει πρόταση δυσπιστίας όταν έρθει για κύρωση η συμφωνία, στην περίπτωση που υπερψηφιστεί, αν τα καταφέρει, θα κληθεί να διαχειριστεί την καυτή πατάτα του Σκοπιανού. Mm-hmm. Και εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη ΣΥΡΙΖΑ πως κάτι τέτοιο δεν το επιθυμεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν καταψηφιστεί, η κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση για άλλο ένα εξάμηνο μας έλεγαν θα είναι ακλόνητη. Και μάλιστα μας τόνιζαν και εκτιμούσαν πως οι βουλευτές από το ποτάμι, επειδή θα έχει ταυτιστεί με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν θα την υπερψηφίσουν. Και τρίτον, βάζουν κάτω την αριθμητική και λένε ότι 151 βουλευτές αυτή τη στιγμή που απαιτεί το Σύνταγμα για να περάσει την πρόταση μορφής, δεν έχει η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, Γιάννη, στη Νέα Δημοκρατία παραμένουν πιστοί στη γραμμή τους κόντρα στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είδαμε και τις σκληρές διατυπώσεις της εκπροσώπου του κόμματος, κυρία Σπυράκη, στο Σκοπιανό Κοινοβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα σε αυτό το κλίμα συνάντησε σήμερα τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών. Προχθές βρισκόταν ο ίδιος στα Σκόπια. Οι δύο άνδρες είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα, όπως γνωρίζουμε πάνω σε αυτό το θέμα.
Ακριβώς, μια συνάντηση που έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο κύριος Μητσοτάκης επέστρεφε από το Σάλτσμπουργκ και αναχωρούσε ο κύριος Μας. Εκεί συζήτησαν τα γενικότερα ζητήματα της περιοχής. Προφανώς το πιο δύσκολο κομμάτι της συζήτησης, το πιο ακαθόδες, ήταν το θέμα των Σκοπίων. Ο κύριος Μας προφανώς υπέρ της συμφωνίας, τον έχουμε δει με τις δηλώσεις όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε τις γνωστές θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα τις κοινοποίησε και μέσω Twitter. Εκεί αναφέρει ότι επανέλαβα τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα των Σκοπίων στον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μας, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο όνομα, γλώσσα, εθνότητα και υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών οποτεδήποτε και αν έρθει στη Βουλή, εννοώντας ότι ακόμα και αν δεν τα καταφέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έρθει στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας η καυτή πατάτα, θα επιμείνουν στην ίδια γραμμή μη κύρωση της Συμφωνίας. Σας ευχαριστώ και τους δύο για το ρεπορτάζ.